μου, Παγκύρ, πρέπει να φάζω. Καταρχάς, σας πρόκειται σε μια πάρα πολύ αρνητική στιγμή από εκείνη μου την ομάδα, δυστυχώς, όπως είναι κατανοητό, ακόμα και το παραμικρό λάθος να κάνουν το πληρώνουν. Σε αυτό το σημαντή που είχε παρθεί ο Βοδεσσερά, τελειώνα δηλώσει ότι υποτενία μια συμπασία όλη αυτά, από τον τραβάδο. Και κυρίως στο δεύτερο μήνου, που πέρα από έναν παρθείο. Δεν υπήρχε καλό παιχνίδι, δεν δέχτηκε καλό το ποδόσφαιρο, ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, δεν έδειχνε να γίνει κάτι. Πάντως είχα πει και ήταν πως ένα μόνο ήταν λίγο, γιατί ήταν μια κουβάδα ιντερφιντέντε, με πέρα από δορμίδο, ένα φάλτα, λίγο σέντρο γραφτήρα, σε αυτό το μάγκο. Επομένως, μια αρνητική στιγμή, γιατί όπως παρατηρείτε σε ένα φάγκο και ένα σεντέντρο, η ρίξη που η ομάδα δεν έχει κατάλληλη προσοχή, παίζεται γρήγορα η μπάλα κατά μια σέντρα, η μπάλα κατά μια σέντρα. Κρύβο είναι πριν ότι που έχουμε τελείω αγώνες συμπασίωνες. Είχαμε εκδοχή στο τελείχρονο. Pero en general ha sido un partido de regular para abajo. Sí, y esa respuesta en el medio παιχνίδι que hizo Sacó. Creo que los dos no habían hecho mérito para ganar. Κανένας από τους δύο δεν άξιζε να κερδίσει. Pero el fútbol hay que meter un gol. Y era que lo ha hecho. Το ποδόσφαιρο που πάσαμε να δίνει ένα γκολ το οποίο πήγε την Ιρακή. Y eso es lo que cuenta. Και αυτό είναι το οποίο μετράει. Repito, tenemos un momento malo porque no estamos con toda la contundencia ni la confianza necesaria como para ganar un partido. Επαναλαμβάνω, η ομάδα μου βρίσκεται σε μια κακή στιγμή, ας πούμε, κυρίως από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, όπου πλέον δεν έχουμε την εμπιστοσύνη για να κερδίσουμε τα μάτς. Con todo respeto a Heracles, que bueno, ha ganado, pero creo que me parece que hoy era un punto para cada uno, hubiese sido lo más justo, pero en el fútbol no existe la justicia, en el fútbol existe ganar, ¿no? Existe empatar o perder, punto, ¿no? La justicia no cuenta para nada. Με καμία πρόθεση να προσβάλλω τον αντίπαλο που προσέλευσε σε βαθμό. Θα πω λοιπόν ότι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να μοιραστεί με δύο πόντους. Είναι ένα άδικο αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αδικία. Υπάρχει μόνο νίκη, ισοπαλία και νίκη. Το οποίο είναι αυτό που μας λέει λοιπόν είναι να σηκώσουμε λίγο τα κεφάλαια, να χτίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη μας και να τρέξουμε πίσω. Είναι πλέον γεγονός και από τα λεγόμενα του ότι ο Άρης διέφερε μια αγωνιστική κρίση που έχει επεκτάσει το ψυχολογικό το πρόβλημα μας είπε. Γνωρίζει αυτή την ταινία και είναι πολύ μεγάλο ακόμα. Πώς πρέπει να αντιδράσει η ομάδα και το σκέφτεται να κάνει να αλλάξει την πλέον αγωνιστική ρόλη. En apuntar concretamente a esa línea. Y esto, el ánimo más allá de lo que podamos decir, lo que podemos hacer es, se necesita una victoria. Que hoy se nos está negando, evidentemente. Y sobre todo el gran desafío mío es comenzar a recuperar a jugadores que bueno, que no están en un momento bueno. Intentar que tengan toda la confianza posible. Estamos teniendo problemas de lesión incluso. Que bueno, espero que se recupere lo más rápido posible todo. Y